αυτή η ασφαλιστική μεταρρύθμιση δεν γίνεται κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές της Τρόικας ή των θεσμών. Αυτή η ασφαλιστική μεταρρύθμιση γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας, ούτε με επιτροπές σοφών, από τους υπαλλήλους και μόνο του Υπουργείου Εργασίας. Θα φέρουμε ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα αγκαλιάσει, πιστεύω, όλη η Βουλή και όλος ο ελληνικός λαός. Όλοι οι νέοι, όχι μόνο οι επιστήμονες που υπήρχαν μέχρι σήμερα, αλλά και οι αυταπασχολούμενοι στο σύνολο της νεολαίας μας που θέλει να ανοίξει μια δουλειά. Θα υπάρχει ειδική μέρημνα. Είναι κάτι καινούριο υπέρ των νέων της πατρίδας μας, για να μπουν, να βρουν την ευκαιρία να μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Άρα λοιπόν, έχουμε πραγματικά μπροστά μας μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση.